Welcome to Komotini, to our school. If you know, I'm John. Do you remember me? I hope that you remember me from the video. So today I will show you about the backpipe or the Gaida, as I say here in class. I can tell that in English, but because it's something that I can't translate that okay. So that will help me, my friends Alperen and Jacob. Λοιπόν, η Γκάιντα αποτελείται από τρία μέρη. Γκάιντα, σε βρίζει και το δέρμα είναι ζωικό δέρμα, είναι από κατσίκι. Όπως μπορείτε να δείτε, τα δύο αυτά μέρη είναι τα πόδια του ζώου και το κεντρικό κεφαλάρι είναι το κεφάλι του ζώου. Και όπως μπορεί να δει κανείς, άμα την γυρίσουμε έτσι, είναι σαν κανονικό ζώο. Δηλαδή το κεφάλι και τα πόδια και πίσω είναι τα πίσω πόδια και η ουρά. Τα τρία μέρη της Γκάιντας τα ονομάζουμε κεφαλάρια. Bu üç yerine, demin söylediğimiz üç yerine kefalarya adını veriyoruz. Αυτό εδώ είναι το επιστόμιο με το οποίο ο οργανωμένος τροφοδοτεί το σχήμα αέρα. Bunun çalan üflüyor ve bunun için dolmaya başlıyor havayla. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη της Γκάιντας, ας πούμε αυτό είναι κάποιο πιο μικρό. Bunun değişik büyüklükleri var. Bu daha küçük mesela bu. Υπάρχει και αυτό το οποίο είναι πιο μεγάλο. Αυτά τα κεφαλάρια που είπαμε πριν μπορεί να είναι είτε από πλαστικό είτε από ξύλο. Και το κεντρικό κεφαλάρι μπορεί να είναι από κόκαλο βοηδίσιο περισσότερο. Την Γκαϊντανίτσα αποτελείται από το πισκιούνι. Το πισκιούνι είναι ένα μικρό εξάρτημα το οποίο βγάζει τον ήχο της Γκάιντας. Έρχεται αέρας από το μπροστινό μέρος της του οργάνου, πάλι το ξυλάκι που έχει εδώ πέρα το χαλαμάκι, περνάει μέσα από το όργανο και βγαίνει από τις Γκάιντας. Αυτό είναι το χαλαμάκι, λέγεται πισκιούνι. Πισκιούνι ή ζαμπούνι, το λέμε έτσι. Ses buradan geliyor ve bu burada gördüğümüz tahta titreşimden dolayı ses çıkarıyor. Η Γκαϊντανίτσα αποτελείται από 8 τρύπες. Μία πίσω και 7 μπροστά. Σε εκεί στέλνει υπάρχουν διάφορες τονικότητες στην Γκαϊντανίτσα. Θα διέξει ένα μουσική. Αυτό έχει τονικότητα ρε Γκαϊντανίτσα. Αυτό έχει τονικότητα λα Γκαϊντανίτσα. Bunların değişik tonları var. Bu la tonunda. O da red. Έχουν την ίδια λειτουργία, μόνο απλά αλλάζει ο τόνος, τίποτα άλλο. Υπάρχουν διαφορετικά σαμάρια σε διάφορες τονικότητες. Ας πούμε για τη ρε, την Γκαϊντανίτσα, υπάρχει ρε ισοκράτηση. Για τη λα, την Γκαϊντανίτσα, υπάρχει ο λα ισοκράτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλο ισοκράτη για ρε να σου δείξω. Είναι το ίδιο πράγμα.
Χοντι. Αριστερό, Χοντι.